centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Παίρνουμε και τον κύριο Ρωμιόπουλο, ο οποίος μας δίνει την εξήγηση ότι πιθανά να είναι κάποιος Καστοριανός που κάνει διακοπές και γράφτηκε ως Καστοριά. Έχετε βγάλει άκρη τι συμβαίνει με αυτό το θέμα? Περιμένουμε την ενημέρωση από κάτω από τα κεντρικά του ΕΟΔΗ, κύριε Νοσίου. Έχετε ζητήσει λοιπόν εξηγήσεις? Όχι εξηγήσεις. Μιλάει ο κύριος Ρωμιόπουλος, ο οποίος είναι ο αντιπρόσωπος του ΕΟΔΗ στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Και περιμένουμε να μας απαντήσουν. Δηλαδή, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι ούτε κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται από πλευράς νοσοκομείου. Καταρχήν, ναι, ο ΕΟΔΗ, αυτά που ανακοινώνει, αυτό που ανακοίνωσε χθες, είναι περιστατικά τα οποία εργαστηριακά δόθηκαν ως δείγματα το Σάββατο. Δηλαδή, ναι, καθημερινή, και τώρα Κυριακή, από ό,τι ξέρω, δεν λειτουργεί η δειγματοληψία. Ναι. Τις καθημερινές λοιπόν και Σάββατο, μέχρι τις 11 η ώρα, παίρνονται δείγματα είτε από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στα πλαίσια κάποια συχνηλασιμότητας ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, αλλά και στο νοσοκομείο σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Κάποιοι που τέλος πάντων θέλουν να δώσουν, γιατί ίσως έχουν κάποια ύποπτα συμπτώματα, πηγαίνουν μέχρι τις 11 το πρωί, δίνουν τα δείγματα. Αργά το απόγευμα, 7:30 η ώρα, το μοριακό εργαστήριο της Κοζάνης, το οποίο εξετάζει αυτά τα δείγματα, στέλνει με email τόσο στον διοικητή του νοσοκομείου όσο και στον διευθύνων γιατρό, που είναι ο κύριος Γούλιος, στέλνει με email τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ναι, το Σάββατο το βράδυ, όπως πολύ σωστά πράγματα. Αυτοί οι δύο παίρνουν τα αποτελέσματα, ο κύριος Χάτσικος και ο κύριος Γούλιος, ο διευθύνων της ιατρικής υπηρεσίας. Δεν είχαμε δηλαδή το Σάββατο, δεν όχι, είχαμε. Μα επικοινωνήσαμε μαζί τους, δεν είχαμε. Δεν είχαμε, ναι. Και εγώ μίλησα και σήμερα, λέω μήπως προέκυψε κάτι, κάποια διαφορά. Και με τον κύριο Ρωμιόπουλο έχω, έχω συζητήσει και χθες και σήμερα. Απλά δεν μπορεί ο κύριος Ρωμιόπουλος σήμερα να είναι μαζί μας. Το πρωί δεν μπόρεσε, επειδή ήταν μάλλον Κυριακή, δεν μπόρεσε να έχει κάποιο έτσι επίσημο όσον αφορά αυτό που τέλος πάντων ανακοίνωσε ο ΟΔΗ ως κρούσμα για την Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης. Δηλαδή και τα δύο δεν α, είναι. Και αυτό προϊόν που ανακοινώθηκε στην Κοζάνη και αυτό δεν είναι. Υπάρχει. Δηλαδή είναι η ίδια περίπτωση. Δεν φαίνεται να είναι ούτε το νοσοκομείο, των δύο νοσοκομείων της Κοζάνης. Ναι, τώρα θα δούμε, δεν ξέρω. Αυτά όμως δημιουργούν, κύριε Σαββόπουλε, δημιουργούν κλίμα και σύγχυση. Σωστά. Υπάρχουν τα ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία και αυτά ανακοινώνουν αν έχουν κάποιο θετικό δείγμα με την προέλευση του δείγματος, και υπάρχουν ας πούμε και κάποιοι που τώρα... Α, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, λέτε, να μείνει ούτε από νοσοκομείο ούτε από... Ναι, έχει συμβεί κατά καιρούς, ναι, θα ξέρουμε, μέχρι το μεσημέρι θα ξέρουμε, ναι. Δεν νομίζω, είναι... Να πήγει κάποιο σε ιδιωτικό εργαστήριο και να ανακοινωθεί. Ναι. Παίζει και αυτό. Σε ιδιωτικά πάνε, κύριε Νατσούλη, κάποιοι που θέλουν να κάνουν κάποιο αεροπορικό ταξίδι. Uh-huh. Δηλαδή που είναι, απαιτείται στα πλαίσια του ελέγχου. Δηλαδή κάποιοι που κάνουν ένα ετήσιο ιατρικό προληπτικό. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δούμε, να μας δοθεί μια εξήγηση. Που πρέπει να προσέχουμε όλοι είναι ότι βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Όχι αυξάνονται, κοντεύουμε να φτάσουμε τον Μάρτιο-Απρίλιο πια. Δεν το φτάνουμε ακόμα, φαντάζομαι, γιατί μπορεί αριθμητικά να το φτάνουμε, αλλά τα τεστ που γίνονται, κύριε Νατσούλη, σε σύγκριση με τον μήνα Μάρτιο-Απρίλιο τότε, τότε γινόταν πολύ λιγότερα τεστ. Τώρα γίνονται πάρα πολύ περισσότερα. Αλλά αυτό φαίνεται κιόλας ότι υπάρχει μια αυξητική τάση. Ήδη από την Πέμπτη, με τη διαταγή που δόθηκε, βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου όπου θα πρέπει μέσα στις υπηρεσίες, σε δημόσια κτίρια, θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να φοράνε μάσκα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι, ξαναγυρνάμε, μια και το λέτε. Μάσκα παντού, όρθιοι τέλος στα καταστήματα, τους ακούσαμε, ναι, νωρίτερα. Ναι. Μαθαίνουμε ότι και γίνονται αρκετές συζητήσεις, δεν ξέρω, διαβάζετε κιόλας ότι σκέφτονται και επαναφορά του 13.033. Σκέφτονται ξανά τέτοιες ιστορίες. Δεν ξέρω, εσείς που είστε και μέσα στα πράγματα εκεί, έχετε ακούσει, πληροφορηθεί κάτι? Κύριε Νατσούλη, υπάρχει ειδικό επιτελείο κάτω που αποτελείται από γιατρούς του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Βλέποντας και την εξέλιξη και παρακολουθώντας κάποιους δείκτες, βλέπετε ότι κάθε μέρα κάποια πράγματα αναθεωρούνται, ανασκευάζονται, ναι, αλλάζουν. Ακριβώς. Ό,τι διαβάζουμε και ό,τι ακούμε. Όχι, λέγω αν έχετε κάποια πιο εσωτερική πληροφόρηση. Δεν υπάρχει, όχι. Είναι το ότι ανεβαίνουν τα κρούσματα, δημιουργεί μια ανησυχία. Βλέπετε τώρα. Απλώς τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ισορροπία
Δηλαδή, ανάλογα με τον πληθυσμό, υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Ναι. Δηλαδή, εκείνο που ζήσανε όλοι οι Καστοριανοί που ζήσαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δεν ήταν φυσιολογικό. Τώρα βλέπουμε ότι η Αθήνα, ας πούμε, και λόγω πληθυσμού έχει πολύ περισσότερο κρούσματα από ό,τι η Θεσσαλονίκη. Και τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο έχει μια ισορροπία. Βλέπουμε ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια αυξητική τάση. Το καλό είναι ότι είναι ήπιας μορφής τα συμπτώματα, ότι τέλος πάντων... Λόγω καλοκαιριού ίσως έχει αδυνατήσει, κανένας. Απλώς πρέπει να προσαρμοστούμε με τα σημερινά δεδομένα και να επακούμε στις εντολές οι οποίες δίνει και εκδίδει ο ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Γενική Πολιτική. Ναι, αυτό παρατηρούμε όμως. Κύριε Σεβόπουλε, παρατηρούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ξαναέγινε πρώτο θέμα στις ειδήσεις ο κορονοϊός, προσέξτε το λίγο αυτό. Και δεύτερον, ότι αυξάνονται και τα μέτρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή πια, ο Μητσοτάκης θα είναι με Τσιόρδα και όλους τους λοιμοξιολόγους σε συσκέψεις. Μόνιμα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Αυτά δεν τα είχαμε και χθες. Αυτό τι μας δείχνει. Ακούμε, ας πούμε, για τα σχολεία. Ακούμε την υπουργό, την κυρία Κεραμέως, που να μην μπορεί να μας πει από τώρα πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο. Εκ περιτροπής, με απόσταση, οι φοιτητές πώς τα πανεπιστήμια. Και ξέρετε, εδώ παρουσιάζονται και άλλα προβλήματα. Μας πήρε η γωνία προχθές την Παρασκευή και μας λέει: εγώ να νοικιάσω, ρε παιδιά, να μην νοικιάσω. Θα είναι εξ αποστάσεως τα μαθήματα ή θα πάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Και δεν ξέρω τι να απαντήσεις. Και ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους που σε λίγο καιρό που θα βγουν τα αποτελέσματα τώρα, κύριε Σαββόπουλε, θα πρέπει να πάνε να ψάξουν σπίτι. Να πάνε ή να μην πάνε. Και σε αυτούς που έχουν ήδη εκεί, να το κρατήσουν ή να φύγουν. Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Νατσούλη. Συμφωνώ με όλα όσα λέτε. Είναι κάτι το οποίο αναθεωρείται κάθε μέρα, γιατί έχουμε και διαφορετικά έτσι περιστατικά και διαφορετικά γεγονότα. Αυτό, επαναλαμβάνω, εξαρτάται από κάποιους δείχτες. Βλέπετε ότι κάποιες χώρες οι οποίες θεώρησαν ότι πήγαν, ας πούμε, με άλλη φιλοσοφία όσον αφορά την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου έτσι, του ιού, του κορονοϊού, τέλος πάντων, βλέπετε το τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Είναι ερωτήματα που δεν μπορώ να σας τα απαντήσω. Υπάρχει ειδική επιτροπή που τα εξετάζει και πάει σύμφωνα με κάποια μοντέλα τα οποία κάθε μέρα διαρκώς έτσι αλλάζουν. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και εμείς με παιδιά που έχουμε σε άλλες σχολές που έχουν να πάνε από το Φεβρουάριο. Είναι κάποιοι γονείς που πιθανόν να νοικιάζουν σπίτια και να μπαίνουν σε ένα δίλημα τι θα κάνουμε τη συνέχεια σε ήδη υπάρχοντες φοιτητές. Πριν αυτό αποσχολεί, ξέρετε, δέχτηκα... και τους Καστοριανούς ιδιοκτήτες. Πριν μία ώρα, βεβαίως. Ναι, οι δέχτηκα... οποίοι λένε θα έρθουν, ρε παιδιά, φέτος. Πριν μία ώρα δέχτηκα τον κύριο Συνάτικα, τον Γιάννη, μαζί με δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου της Πληροφορικής Καστοριάς. Μου ανακοίνωσαν ότι αποφασίσανε με τα σημερινά δεδομένα η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής, των ψηφιακών μέσων, να γίνει διαζώσεις, να μην γίνει με εξ αποστάσεως. Κάτι το οποίο αυτό καλό είναι, να έρθουν εδώ τα παιδιά. Σχολή των μαθηματικών, ναι. Μάλιστα. Και θέλει, ας πούμε, να κάνουμε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τον Διοικητή του Νοσοκομείου και με την εκπρόσωπο. Άρα, οι επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου. Για το Τμήμα Πληροφορικής. Για τη σχολή της πληροφορικής στην Καστοριά. Ναι, θα γίνουν από κοντά. Ήδη σταλθήκανε κάποια μηνύματα. Απλώς θα κάνουμε και μια συνάντηση με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει, αν θα αυξηθούν τα κρούσματα μετά από 20-25 μέρες, που πιθανόν να βγει μια οδηγία για όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η οδηγία όσον αφορά τα πανεπιστημιακά τμήματα δίνει τη δυνατότητα, όπως κάνανε και αρκετές σχολές και αρκετά τμήματα, τον Ιούνιο που κάνανε εξεταστική διαζώση. Όπως το τμήμα των μαθηματικών, από ό,τι έμαθα, στην Καστοριά έκανε. Την εξεταστική την έκανε με τη διαδικασία την παλιά. Δηλαδή, διαζώσεις πήγαν 40-50 φοιτητές και εξεταστήκαν. Και έδωσαν εξετάσεις. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει, ας πούμε, να. Ναι, ναι. Για την Καστοριά φοβάστε κάτι ιδιαίτερο, κύριε Σαββόπουλε? Δεν έχουμε, όχι. Βλέπετε ότι μια αιστεία που δημιουργήθηκε πριν 20 μέρες, 25, με έναν έτσι πολύ γρήγορο ρυθμό, γύρω στα 25 περιστατικά τα οποία αφορούσαν συγκεκριμένες οικογένειες, μεταδόθηκε πολύ γρήγορα, πάρθηκαν τα μέτρα αμέσως, λειτουργήσαν έτσι σωστά τόσο το νοσοκομείο όσο και ο ΟΔΗ και περιορίστηκε αμέσως. Αλλά βλέπουμε, ας πούμε, στην Καβάλα ξαφνικά ότι κάθε μέρα παρουσιάστηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Και από ένα εργοστάσιο κρεάτων. Δεν πρέπει να έχει καθόλου κρούσματα, ας πούμε, τον Μάρτιο-Απρίλιο. Ναι. Είναι κάτι, δηλαδή, που όλοι μας πρέπει να προσέχουμε, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. Αυτό το πλήσιμο των χεριών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μάσκα σε κλειστούς χώρους.
Εντάξει, τώρα ναι, σε όλους πια να το πούμε και αυτό. Μπορούμε να αποφύγουμε, καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Εντάξει, αλλά... Εμείς ερχόμαστε και σε πιο δύσκολη θέση. Σήμερα ένας που θέλει να κάνει τη δουλειά του μέσα στην ομαρχία, μόνο με μάσκα μπορεί να μπει πια. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, μόνο με μάσκα υπάρχει security που τον έχουμε εδώ και τρεις μήνες. Έτσι, η οδηγία είναι να έρχονται και να ανεβαίνουν πάνω στο κτίριο να ξεπηρετούνται με τους πολίτες με μάσκα. Δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να υπάρχουν και κάποια ραντεβού. Βλέπουμε ότι εκεί με την σχολή που δίνουν εξετάσεις όσον αφορά τα σήματα υπάρχει ένα θέμα κάποια μέρα. Μιλήσαμε σήμερα με τη διευθύντρια λίγο να το διευθετήσουμε, να μην έρχονται όλοι μαζί. Γιατί πάνω στο εξεταστικό αντί των 5 σε μία αίθουσα που δίνουν για σήματα, δίνουν πλέον 3 από τον Απρίλιο μήνα. Αυτό τώρα ας πούμε θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Α, υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό πια. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τρεις θα έρχονται, απλώς δεν ξέρω. Κάποιες μέρες, όπως η προηγούμενη Πέμπτη, ειδοποιούνταν όλοι οι μαθητές για λόγους έτσι για να μην ξέρουν σε ποιον εξεταστή θα πέσουν. Αυτό το αλλάζουμε. Δεν πάμε να περιμένουν έξω από την είσοδο 20 μαθητές. 20 υποψήφοι θα έρχονται με την οδηγία της διεύθυνσης και σε συνεργασία με τη σχολή θα έρχονται τμηματικά, να μην δημιουργείται συνωστισμό. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί να είμαστε και εμείς ο καθένας από την πλευρά. Την οποία έτσι εκπροσωπεί, να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα έρχεται ένα μήνυμα εδώ για να το διευκρινίσουμε. Γιατί μπαίνουμε στην ομαρχία ό,τι ώρα θέλουμε για τη δουλειά μας ή πρέπει να κλείσουμε ραντεβού για τη δουλειά που θέλουμε? Υπάρχει οδηγία. Οι υπηρεσίες λειτουργούν εδώ και 1,5 μήνα κανονικά. Ναι. Μπορούν να έρθουν και χωρίς ραντεβού. Καλό θα είναι. Α, λέω με τα νέα μέτρα, μήπως άλλαξε κάτι γι' αυτό. Υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο. Όχι, μπορούν να έρθουν και με ραντεβού και χωρίς ραντεβού. Ωραία. Εμείς προτείνουμε στους συμπολίτες μας να έρχονται με ραντεβού. Μπορούν να κλείνουν ραντεβού με όλες τις υπηρεσίες για να μην υπάρχει έτσι περίπτωση. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Σαββόπουλε, παλιά μας λέγατε πώς παρατηρούσατε τον κόσμο που περπατάει, που είναι στο σούπερ. Τους βλέπατε και λέγατε την άποψή σας. Είχατε τότε και πολλές αντιρρήσεις για το πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος. Σήμερα που βλέπετε και πάλι τον κόσμο στα μαγαζιά, τον κόσμο στο σούπερ, τον κόσμο στην παραλία. Θέλει να μας πείτε αν παρατηρείτε διαφορές, αν είμαστε καλύτερα ή χειρότερα. Αυτή η ιστορία μας κάνει σοφότερους ή δεν ξέρω. Κοίταξε, ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμόζεται στα δεδομένα τα σημερινά. Νομίζω ότι με την έννοια ότι περάσαμε έτσι μια δύσκολη περίοδο και ήμασταν τέλος πάντων η περιοχή που δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση και το χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι ως Καστοριά έτσι συμπεριφερθήκαμε αντίστοιχα και σωστά εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε. Υπάρχουν και κάποιες μερίδες πολιτών και κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, είχατε πει και όμως και αυτά που βλέπατε εκεί και δεν σας άρεσαν καθόλου τότε. Για ποια περίπτωση? Όταν περπατούσατε στο δρόμο στην παραλία, λέγατε. Εντάξει, και... στην αρχή, όταν είχαμε τα πρώτα περιστατικά. Αυτά πιστεύετε ότι καλύτερευσε? Όταν βλέπαμε ότι ξαφνικά, δηλαδή ένας μήνας Μάρτιος, όλη η Καστοριά περπατούσε στη λίμνη της Καστοριάς. Ενώ... Ναι. Σήμερα είμαστε καλύτερα λοιπόν ή όχι? Είμαστε καλύτερα, ναι. Εντάξει. Είμαστε καλύτερα. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα. Όλοι συμπεριφέρονται έτσι με έναν σωστό τρόπο. Κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχει παιδεία. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν πιστεύουν στα περί κορονοϊού. Α, αυτό είναι μια βασική ερώτηση. Υπάρχει κορονοϊός ή όχι? Είναι σαν το ερώτημα, υπάρχει Θεός? Εντάξει, τώρα το βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Και στη Γερμανία τρομακτικές διαδηλώσεις εναντίον της μάσκας και του κορονοϊού. Λοιπόν. Να ακούμε λίγο τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και να είμαστε προσεκτικοί. Οι υπάλληλοι της ειδικής υπαλληλικής στην ομαρχία φορούν όλοι μάσκα, είναι υποχρεωμένοι? Οι υπάλληλοι, κύριε Νατσούλη, όσο δεν έχουν πολίτες μέσα στο γραφείο, δηλαδή είναι με αποστάσεις, σε ένα γραφείο που έχει μέχρι και 3 υπαλλήλους, συνήθως είναι μέχρι 2, δεν φορούν όταν δεν υπάρχει πολίτης. Μάλιστα. Όταν μπαίνει πολίτης μέσα στο γραφείο, πρέπει να φοράει και ο υπάλληλος. Το λέμε αυτό για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί μας ρωτάνε τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι. Ωραία. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν έχουμε διευκρίνηση του τι συνέβη με την συγκεκριμένη υπόθεση, να τα ξαναπούμε, τουλάχιστον να δώσουμε το στίγμα του τι έγινε. Ό,τι χρειαστείτε, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλόν Αύγουστο. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.